Αγαπητά, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί κύριοι καθηγητές, αγαπητοί Χριστοαδελφοί. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μερίδα που διοργανώνει η Ιερά μας Μητρόπολη, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Εμμανουήλ, με θέμα τα νέα πλοία των θρησκευτικών, η οποία έχει μειωρητικό χαρακτήρα και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλες. Το γεγονός ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό, γιατί αυτό φαίνεται και από τη χθεσινή δήλωση
που έκανε ο Άντζη Χρυσούπη, την οποία σα την διαβάζω, εχθέ κιόλα συνάντησε τον Υπουργό Παιδεία και είπε, όταν τελείωσε, το θέμα των θρησκευτικών είναι πράγματι πολύ ουσιαστικό, αλλά έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Οι φάκελοι που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή, προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιεί, θα εξεταστούν ξανά από την Ιερά Σύνοδο και θα πούμε πάλι τι απόψει μα. Επομένω το θέμα δεν έχει κλείσει. Όπω λένε ορισμένοι, δεν έκλεισε το θέμα. Και για μα δεν έκλεισε, για κανένα δεν έκλεισε, για του γονεί δεν έκλεισε, για την Εκκλησία δεν έκλεισε. Για κανένα δεν πρόκειται να κλείσει αυτό το θέμα, εάν δεν τακτοποιηθεί. Τα νέα θρησκευτικά, τελειώνω, αμφισβητούν και αντιμάχονται το σωτηριώδε έργο του Χριστού, επιδιώκοντα να στρέψουν πνευματικά προ τα πίσω του χριστιανού στην πρωτόγονη ζωή των θρησκειών. Η Ορθοδοξία δεν είναι τον άνθρωπο μέτωπο και κοινωνό του Χριστού, που είναι νικητή του θανάτου για τι αναστάσει και χορηγό τη αιώνια ζωή. Οι θρησκείε τι θέλουν, θέλουν τον άνθρωπο αναζητητή μια επίπλαστη λύτρωση και σωτηρία ή ενό ψεύτικου παραδείσου που επαγγέλλονται με τι κάθε μορφή εσχατολογικέ του διδασκαλίε. Είναι λοιπόν ορθοδοξέ ότι η Εκκλησία ούτε δέχτηκε ούτε πρόκειται να δεχτεί τέτοιου είδου θρησκευτικό συντηρητισμό και θρησκευτική σύγκριση και στο τέλο μηδενισμό να επιβάλλονται στα ορθόδοξα παιδιά. Ανθρώπινα σκεπτόμενοι, προσέξτε. Και συμπεριφορώνει σύγχρονο κόσμο και ανεχόμενοι αλλήλων αγάπη, δεχόμαστε στους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, τους αλλόχριστους, μαζί με την πίστη τους, τις θρησκείες τους και τους θεούς τους. Θεολογικά όμως λειτουργούντες, οι διδασκόμενες θρησκείες και οι θεοί τους, για μας και τα παιδιά μας, δεν είναι αληθινοί οι θεοί, αλλά ψεύτικοι. Άρα είναι είδωλα, δηλαδή εικόνες, ομοιότητα λατρείας, ψευδούς θεότητας. Έτσι μεταφράζεται στα λεξικά. Η λέξη είδωλα, αφού ο αληθινός Θεός είναι ένας. Τα νέα θρησκευτικά εντούτοις τους παρουσιάζουν και τους διδάσκουν τα παιδιά με βιωματική μέθοδο ως αληθινούς τους θεούς και μάλιστα ισόκυρους και ισοδύναμους με τον τριαδικό Θεό της δικής τους πίστεως. Και καταλήγουμε τι γράφει η Κοινή Διαθήκη για τα είδωλα, αυτά που είπαν προηγουμένως, που είναι και οι θρησκείες αυτές. Ούτε είναι οι αληθινές θρησκείες, ούτε ο αληθινός Θεός. Ουδέν είδωλον εν κόσμο και ουδείς Θεός έτερος ημί εις, ο Απόστολος Παύλος. Είδαμε, λέει ο Απόστολος Ιωάννης και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είδαμε ότι ο Υιός του Θεού ήχει, έχει έρθει, λέει ο Υιός του Θεού. Και δέδωκε ημίν διάνοιαν και μας έδωσε νου να γνώσουμε τον αληθινό, για να γνωρίζουμε τον αληθινό. Και εσμέν εν το αληθινό και είμαστε στον αληθινό Θεό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστού, όταν είμαστε στον Χριστό. Ούτως εστί ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Τεκνία φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλο, λέει ο Ιωάννης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μέσα σε άλλο πράγμα της θεολογίας, είναι στην παιδαγωγική και μάλιστα το διδακτορικό της έχει άμεση σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και το δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν αυτή την πίστη την οποία θέλουν να τράξει το παιδί και όχι να την επιλέγει το Υπουργείο ή οποιοδήποτε άλλος. Θα ξεκινήσω με κάτι, έτσι μια φράση η οποία μου άρεσε, την διάβασα πριν από καιρό
Πρέπει πλέον να ανησυχούμε και να λέμε όχι σε τι κόσμο θα αφήσουμε τα παιδιά μας, αλλά τι παιδιά θα αφήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και έχουμε την εντύπωση λαθεμένη ότι το μέλλον της πατρίδας μας, αγαπητοί, κρίνεται στις Βρυξέλλες ή στο Μαξίμου ή στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι λάθος. Το μέλλον της πατρίδας μας κρίνεται μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά που κάθονται αυτή τη στιγμή στα θρανία είναι αυτά τα οποία μετά θα κριθούν να γίνουν γονείς, να γίνουν δάσκαλοι, να γίνουν ιερείς, να πληρώσουν διάφορες θέσεις του ελληνικού δημοσίου. Άρα η σχολική αίθουσα είναι ο στίβος της μάχης. Δυστυχώς όμως, αν επικρατήσει αυτή η ελληνοκτόνος παιδαγωγία που ισχύει τα τελευταία χρόνια, και δεν είμαι απεσιόδοξος, δεν είναι απεσιοδοξία, είναι μια αντικειμενική, υποκειμενική μάλλον γνώμη, ας ετοιμαστούμε για ιστορική ευθανασία. Το 1984 το Άγιον Όρος είχε προειδοποιήσει, είχε χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου και έγραφε και έλεγε. Από πολλά χρόνια τώρα γίνεται συστηματική προσπάθεια διαρκώς αυξανωμένη να πολεμηθεί η πίστη, να βγει από τα ελληνικά σχολεία ο Χριστός, να διαστερωθεί η ιστορία μας, να ευθεριστεί η σημασία των μεγάλων εορτών του Χριστουγέννου και του Πάσχα που τόσο ζει ο λαός μας, να πάψει η Ορθόδοξη Εκκλησία να είναι η ψυχή του γένους μας, να καταντήσουν τα παιδιά μας εύκολη λεία κάθε νοητού ή φανερού θηρίου. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ο Χριστός έχει εκδιωχθεί, εκδιώκεται από τα σχολεία και κρούει την θύρα, αλλά εμείς δεν την ανοίγουμε. Είδαμε τι σημαίνει γονική μέρημνα. Οι γονείς πρέπει πλέον να αφιπνιστούν, να πάρουν τη μόρφωση και την αγωγή. Και το πολύ σημαντικό και κρίσιμο αυτό πράγμα που λέγεται πίστη στην κρίσιμη και εξοπλιστική ηλικία του δημοτικού, τις θήκες των παιδιών τους στα χέρια τους, γιατί μας τα μαγαρίζουν και τα καταστρέφουν. Έξω έχουμε και δηλώσεις, οι οποίες απευθύνονται στο Υπουργείο Παιδείας, όχι στο σχολείο, αλλά να γίνονται και να παίρνουν το βιβλίο αυτό, τα βιβλία του δημοτικού, να τα επιστρέφουν ως απαράδεκτα. Θέλει δυναμικές λύσεις. Γιατί θα δούμε χειρότερα πράγματα. Στο τέλος θα καλλιεργούν στους κήπους στο σχολείο μας κάναβη για να βοσκούν τα παιδιά. Εκεί θα οδηγηθούν. Πρέπει να αντιδράσουμε ήδη. Μπαίνουν μέσα στα σπίτια και καταστρέφουν την οικογένεια, τη μεγάλη του γένους σχολή, όπως την ονομάζουν. Και τελειώνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στα συνθήκες αγαπητοί μου που ζούμε, θέλει και λίγη τρέλα. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς αν δεν είμαστε τρελοί, δεν θα κάνουμε την επανάσταση. Ζούμε στο κλινικής. Ακόμη ξεθάβονται κόκαλα Ελλήνων στρατιωτών από το 1913 από τους 8.500 αξιωματικούς και στρατιώτες που πότισαν το δέντρο της ελευθερίας όλης της Ελλάδος. Όταν τέλειωσε η μάχη, ο στρατηγός Νικόλαος Ιβανόβου Βούλγαρος μονολογούσε περίπου και έλεγε. Όλα τα είχα σκεφτεί, όλα τα είχα υπολογίσει, όλα εκτός από την τρέλα των Ελλήνων. Αυτή την τρέλα θα έχουμε και σήμερα. Έλεγαν στην Κρήτη, λέει στην Κρήτη, στην πατρίδα σου, κύριε καθηγητά, οι κοκκινοί και φρόνοι μηδέζουν στο Ψιλορίτη, οι κουζουλοί την κάνανε, αθάνατε την Κρήτη. Έτσι πρέπει να σας πω. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ούτε εδώ και λυμήν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεις, αγαπητοί. Υπάρχει φόβος ως ασθένεια του. Το σύνταγμα και οι νόμοι είναι υπέρ μας. Πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά πλέον. Όχι μόνο μουρμουριτά, όχι φοβίες. Είμαστε Έλληνες. Και οι Έλληνες δεν φοβούνται. Τι έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Ζούμε ένα βαθύ και ψηλαβητό σκοτάδι. Αλλά όπως έλεγε και ο μεγάλος Κολοκοτρώνης, ο ελευθερωτής μας, το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν ξημερώσει. Μη σκιάζεσαι στα σκότη, η ελευθερία σαν της αρχής στο φεγγοβόρο αστέρι, της νύχτας στο ξημέρο αναφέρεις. Σας λέγουμε Μιώγου Μιχαήλ και έχουμε ήδη παραδώσει τους φάκελους μαθήματος, αλλά έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε. Ενώ παραδώσαμε τα βιβλία, υποχρεώνουν τα παιδιά μας, λέγοντας ότι έχει βγει αυτή η κύκλη, ότι πρέπει να είναι μέσα στο μάθημα. Δεν υπάρχει ουσία να παραδώσω το βιβλίο και να είναι μέσα από το βιβλίο. Δηλαδή, το να μην έχει βιβλίο το παιδί μου και να είναι πάλι να ακούει το δάσκαλο να μιλάει για το Ισλάμ και για τις άλλες θρησκείες, δεν είναι λύση. Κοιτάξτε λίγο.
Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί φέτος όπως τονίστηκε, είναι μάλλον δοκιμαστική χρονιά και υπόθηκε και από τον Αρχιεπίσκοπο, είναι να καταγραφεί, αγαπητέ μου, δυσφορία των γονέων, να επιστραφεί το βιβλίο. Αν ήδη γίνεται σε όλη την Ελλάδα και διωγγώνεται. Έτσι. Το παιδί δεν μπορεί να βγει από την τάξη, γιατί είναι σαφής ο νόμος που βλέπει μόνο σε άθεους, αλόδοξους και αλόθεσους. Ας παραμένει στην τάξη και ο γονέας, αφού παραδώσει το βιβλίο, δίνει και ένα λαμπρό μάθημα στο παιδί του, εξηγώντας του τι κάνει, αντίστασης κατά της νέας τάξης πραγμάτων. Θα μένει μέσα στην τάξη το παιδί, δεν μπορεί να βγει. Αυτό είναι, πλέον πάμε, παραβαίνουμε νόμο. Εμάς μας ενδιαφέρει το βιβλίο να φύγει στο Υπουργείο. Να καταγραφεί να καταγραφεί μεγάλο αριθμό επιστροφή βιβλίων που ήδη συμβαίνει. Να ξέρετε. Δεν μπορείτε το παιδί να το βγάλετε την τάξη όμως. Γιατί ο νόμος είναι σαφής. Αν θέλετε ένα ερώτημα θέλω να κάνω. Ένα προς τον κύριο Ρεβάκη και στην κυρία Μαντιάκη, πάνω σε αυτό στο πλαίσιο του θέματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επειδή το πλαίσιο του νόμου αναφέρει μέσα Έλληνες πολίτες και αναφέρει μέσα και μάθημα θρησκευτικών, όταν αναφερθήκε και διατυπώθηκε έτσι ο νόμος, το μάθημα των θρησκευτικών ήταν το έκτρομα που είναι σήμερα. Μήπως αυτό εμποδίζει κάποιες ενέργειες απέναντι στο μάθημα των θρησκευτικών και την απαλλαγή του, γιατί ουσιαστικά εφαρμόζεται αυτό που γράφει. Οι αλόθεσμοι μπορούν να κάνουν το μάθημά τους, οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να κάνουν αυτό. Και ένα δεύτερο, όπως ξεπέρασαν το πρόβλημα του χτισήματος του τεμένους, είναι ότι πλέον Έλληνας πολίτης μετά την απόδοση ηθαγένειας δεν είναι μόνο Έλληνας Ορθόδοξος και τα παιδιά, παίρνουν και μουσουλμάνοι. Δηλαδή αυτό έχει αλλοιωθεί ως έννοια. Και στον κύριο Νατσίου θέλω να ρωτήσω. Εγώ είμαι γεννητή του 1979. Δεν πρόλαβα στο σχολείο μου ούτε έπαρση σημαία, ούτε υποχρεωτική προσευχή. Βγαίναν δύο καθηγητές την ώρα της προσευχής και έπαρση σημαία έμαθα πώς γίνεται όταν πήγα φαντάρος. Μήπως αυτή η αποδόμηση αυτών των κρίκων που κρατάνε όρθιο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται ΛΑΣ και η εθνική μας ταυτότητα αποδομείται δεκαετίες τώρα και απλά ήρθε η τελευταία κυβέρνηση να το νομοθετήσει. Το γεγονός ότι υπάρχει άλλο πλαίσιο προγράμματος μαθήματος θρησκευτικών και άλλο σχολικό βιβλίο ή φάκελος όπως το λένε, δεν σημαίνει τίποτα. Αυτά τα προγράμματα και αυτά τα βιβλία τα οποία έγιναν έπρεπε υποχρεωτικά με βάση την απόφαση των Χανίων και όλες τις αποφάσεις που έχουμε του Συμβουλίου της Επικρατείας, με βάση το Σύνταγμα που μιλάει για την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων, αλλά με βάση επίσης τον νόμο που βγήκε μέσα από το Σύνταγμα, που είναι ποιος. Ο ενισχύ εκπαιδευτικός νόμος. Αυτός πρέπει. Τι λέει στο πρώτο κιόλας άρθρο, που λέει από σκοπό της παιδείας. Ότι το σχολείο, το είπε η κυρία Μαρτιάκη, υποβοηθεί τα παιδιά, ερμηνεύοντας την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης αυτό. Υποβοηθεί λοιπόν τα παιδιά, λέει ο νόμος, να έχουν πίστη, όχι απλώς γνώση, πίστη στα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Επομένως, όλα τα προγράμματα και τα βιβλία έπρεπε να προσαρμοστούν και στο Σύνταγμα και στο νόμο. Και είναι εναντίον του Συντάγματος, το έχει πει και ο Αρχιεπίσκοπος και όλοι οι Μητροπολίτες που έχουν μιλήσει, ότι είναι αντισυνταγματικά αυτά τα προγράμματα και τα βιβλία. Αλλά τι κάνουμε, το έτσι θέλω, τα εφαρμόζουν. Επομένως, πιστεύω ότι αυτά θα πέσουν με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εάν πέσουν, θα έχουμε άλλες εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε, γιατί και εμείς αυτό περιμένουμε για να ξεσηκωθούμε ακόμη περισσότερο. Πότε? Στο δημοτικό σχολείο, γι' αυτό θα μιλήσω εγώ, γιατί είπατε για καθηγητές. Σας διαβεβαιώ στο σχολείο μου, από εκεί βγάζω, και προσευχή γίνεται και γινόταν, και έπαρση σημαίες γινόταν κανονικά και εκκλησιασμός. Δηλαδή, επαφήνεται και στον πατριωτισμό των δασκάλων, θα έλεγα έτσι. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω για τη γυμνάσια, δεν θα μιλήσω για τα λύκια. Αλλά το δημοτικό κρατάει ακόμη όρθιες και ψηλά τις σημαίες. Και αν κρατάει το δημοτικό, θα κρατήσει όλη η εκπαίδευση. Αλλά αν δεν επεμβαίνει, αυτό που με πολύ δυσκολία το ονομάζουν Υπουργείο Παιδείας. Με πολύ δυσκολία έχω μεγάλο πρόβλημα να το ονομάσω. Γιατί η παιδεία στην ελληνική γλώσσα είναι ιερή λέξη. Κάποιο άλλο θα καταλάβει τι εννοούσε ο Μακρυγιάννης και ο Κολοκοτρώνης, εκεί παρέμεινε. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι θέλει πολύ διάκριση. Και το είπα και προηγουμένως. Και για τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, όλοι μας οι ενωμένοι να κάνουν παρέμβαση στη Σύνοδο και να υπάρξει ένας διάλογος ώστε να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση. Τώρα το να λέω εγώ, να λέω άλλο, να λέω άλλο, είναι πρωτοστατισμό. Με τη στάση τη κυρία, ήδη η κυρία αποσχίστηκε από την Εκκλησία.